Καλό απόγευμα κύριε Κουνιάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι χαρά μας. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε το πλαίσιο. Δώσατε στη δημοσιότητα μια επιστολή της προάλλης, μια ανακοίνωση. Μπορείτε να μας πείτε η στόχευση αυτής της επιστολής και επίσης αν είστε ενήμεροι από την χθεσινή απάντηση, προχθεσινή αν δεν κάνω λάθος, του βουλευτή στη δημόσια έκκληση της κυρίας Ζακατσίνα, λέγοντας να τοποθετηθεί ο βουλευτής πάνω σε αυτό το θέμα, που ουσιαστικά είπε ότι εγώ από τη δική μου πλευρά ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα, θα συνεχίζω να πιέζω, αλλά μείναμε εκεί. Κύριε Κουνιάκη, το αστυνομικό τμήμα της Καριάς δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται την επίθεση, ας πούμε, σε εισαγωγικά και τις άγριες διαθέσεις των κυβερνώντων. Και στο παρελθόν ήταν στο στόχαστρο για ακόμη μια φορά και η πραγματικότητα είναι απλή. Με πολιτικές παρεμβάσεις προσώπων που έχουν σχέση με την Καριά, με τη Λευκάδα, καταρθώσαμε και στο παρελθόν να διατηρήσουμε ανοιχτό το αστυνομικό τμήμα της Καριάς. Φαντάζομαι, δυστυχώς ή ευτυχώς για ορισμένους, φαντάζει η πιο ενδεδειγμένη λύση και σε αυτή την περίπτωση. Επομένως, θα σας απαντούσα πολύ απλά ότι δεν είναι θέμα ερωταπαντήσεων μεταξύ του οποιοδήποτε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ενέργειες που έχει κάνει ο κύριος βουλευτής. Μας τιμά πάρα πολύ το γεγονός που στο τέλος της απάντησής του εκφράζει τη θέλησή του να συνεχίσει να αγωνίζεται για το τμήμα της Καριάς. Και φυσικά στηρίζουμε κάθε έναν εκπρόσωπο των πολιτών, γιατί ο βουλευτής αυτό το ρόλο έχει, να συντάσσεται με την κοινή γνώμη, με την στάση των πολιτών, των κατοίκων της Ερνής Λευκάδας. Σε ένα ευρύ πλαίσιο λοιπόν αν θέτουμε το πρόβλημα, δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά, δεν το ακούμε για πρώτη φορά, γινόμαστε δέκτες για τρίτη φορά μέσα στα τελευταία 5 χρόνια, κύριε Κουνιάκη, σχετικά με το αστυνομικό τμήμα της Καριάς. Μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μας εκπλήσει ιδιαίτερα. Βέβαια, εμείς δεν παραμείναμε ούτε λεπτό με τα χέρια σταυρωμένα. Όλη αυτή η κίνηση από εμάς ήταν να συσπηρώσουμε τους φορείς, τους επίθυμους συλλόγους σε πρώτη φάση. Όπως είδατε, το υπέγραψαν όλοι. Επομένως, σε πρώτη φάση να εκφράσουμε την αντίρρησή μας και τους φόβους μας κυρίως, γιατί αν το κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος της Καριάς επηρεάζει όλη την Ορεινή Λευκάδα, συνεπώς αφορά ένα μεγάλο μερίδιο των ανθρώπων που ζουν στο νομό Λευκάδας, στο νησί μας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε και αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι δεν εκπλήσεστε. Έχει υπάρξει πρωτοβουλία πιθανότητα και από άλλες κυβερνήσεις για να κλείσει. Από την άλλη όμως αυτό που είχα αποκομίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι προσπαθήσαμε να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε και τελικά δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να σώσουμε το αστυνομικό τμήμα Καριάς, γιατί ήθελα νομίζω να κάνω περικοπές και στο Δήμο Ηλωμένου, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε. Με μεγάλη έκπληξη ακούσαμε όσοι παρευρεθήκαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια για άλλο λόγο. Όταν ο κύριος Βλάχος, καταγόμενος βέβαια και από την Καριά, στήριξε μας μετέφερε μάλλον ότι το γεγονός ότι η κεντρική εξουσία, χρησιμοποιώντας προφανώς κάποια πολιτικά πρόσωπα, έχει την επιθυμία να κρατήσει ανοιχτό το τμήμα στη Βασιλική σε βάρος του αστυνομικού τμήματος Καριάς. Σε κάθε περίπτωση, για εμάς δεν πρέπει να συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προφανώς, δεν πρέπει ούτε το ένα να παραμείνει ανοιχτό σε βάρος του άλλου και εμείς στην ουσία σε κάθε περίπτωση φανταζόμαστε ότι όλοι οι κάτοικοι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε μια τέτοια κίνηση, ανεξαρτήτως αν είμαστε της νότιας ή της βόρειας ή της κεντρικής Λευκάδας. Σας διακόπτω. Υπήρξε επιχειρηματολογία γιατί να μείνει το αστυνομικό τμήμα Βασιλικής απέναντι στην Καριά, δηλαδή τι θα εξυπηρετήσει, ή ήταν θέμα ρίχνω το νόμισμα και ότι βγει, κορώνε γράμματα. Η ενημέρωση ήταν απλά αυτή, δεν είχαμε κάποια άλλη από τον κύριο Βλάχο. Όχι, όχι, μας μετέφερε απλά αυτό που γνώριζε. Σε κάθε περίπτωση, όπως ξαναλέω, για μας δεν είναι έκπληξη. Δεχόμαστε ξανά μια επίθεση. Ναι. Η Ερνή Λευκάδα, η κοινωνία της Ερνής Λευκάδας, τα τελευταία χρόνια, κύριε Κουνιάκη, δέχεται ανεπανόρθωτα πλήγματα. Και φυσικά μεγάλο μερίδιο ευθύνης γι' αυτό έχουν οι κυβερνώντες, τόσο σε τοπικό όσο και σε παραλλαδικό επίπεδο. Γιατί με τις αποφάσεις τους, σαφώς και επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και την καθημερινότητα και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια, βέβαια ανάλογα και με την εξέλιξη, θέλω και ελπίζω να είναι η επιθυμητή για όλους,
θα ακολουθήσουν και πιο μαζικές αντιδράσεις και εύχομαι σε κάθε περίπτωση για ακόμα μια φορά να μην χρειαστεί να βγούμε από τους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας, γιατί όπως σας προείπα, δεν είναι ένα και δύο τα θέματα που το τελευταίο διάστημα έχουν ανακύψει για την ορεινή Λευκάδα. Γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Βεβαίως, είναι πολλά τα θέματα και τα ζητήματα. Είστε πολύ καλός γνώστης της επικαιρότητας. Μπορείτε να καταλάβετε για ποια ακριβώς θέματα μιλώ αυτή τη στιγμή. Είστε σε επιφυλακή γενικότερα, καθώς είναι και το θέμα ανοιχτό των σκουπιδιών που είχατε και εκεί μαζικές κινητοποιήσεις. Είναι το θέμα με τα βοηδή, το οποίο όπως έχω πληροφορηθεί έχετε ένα κάλεσμα να δώσετε το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, έχω την εντύπωση, πότε, ή όποτε θα γίνει, δεν ξέρω πότε είναι προγραμματισμένο το Δημοτικό Συμβούλιο, για να διεκδικήσετε δικαιώματά σας. Από την άλλη όμως τώρα αναρωτιέμαι, ποια είναι τα περιθώρια παρέμβασης, γιατί έχω την εντύπωση ότι η ανακοίνωση του βουλευτή ουσιαστικά εξαντλεί όλα τα ενδεχόμενα πολιτικής πίεσης, ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι διεκδίκησης του να παραμείνει το αστυνομικό τμήμα ανοιχτό? Κοιτάξτε κύριε Κουνιάκη, θεωρώ ότι όσες περισσότερες πιέσεις δεχθούν από σημαντικά πρόσωπα της πολιτικής ζωής, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πετύχουμε τον επιθυμητό στόχο. Σαφώς, όπως ξαναείπα, δεν αμφισβητεί κανένας μέχρι τώρα προσπάθειες του βουλευτή και προφανώς όλων των υπολείπων, οι οποίοι έστω και χωρίς ανακοινώσεις ή μη θέλοντας να πάρει δημοσιότητα ή όποια πρωτοβουλία τους, άτομα ενδεχομένως που δεν βρίσκονται τώρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, να έχουν πάρει ορισμένες πρωτοβουλίες. Πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αρχικός σχεδιασμός για την κατάργηση του ΑΤΑ Καριάς σε βάρος του οποιοδήποτε στον υπόλοιπο νομό προέκυψε μετά από πολιτική παρέμβαση, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να διατηρηθεί το αστυνομικό τμήμα της Καριάς πάλι με κάποια πολιτική παρέμβαση, έστω και αν αυτός ο τρόπος δεν είναι ο ενδεδειγμένος σε μια κοινωνία όπως η σημερινή, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θέλουμε να λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε, και επίσης αποκωδικοποιώντας μια προηγούμενη αποστροφή του λόγου σας, ότι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι στην ενεργό πολιτική αυτή τη στιγμή, γενικότερα κύριε Στραγαλίνου, κατά το παρελθόν όλες αυτές οι κινήσεις που έχετε κάνει, και το γενικεύω λίγο τώρα, έχουν κατηγορηθεί από τη Δημοτική Αρχή ότι έχουν κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ότι υποκινούνται, και μάλιστα όσον αφορά το θέμα των βοηδών, υπήρξε νομίζω και αιχμή από τον Δήμαρχο ότι κάποιοι καπηλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και τα προβλήματα έχοντας πολιτικές φιλοδοξίες. Απάντησε βεβαίως η κυρία Ρεκατσίνα και στον Πρίσμα και μέσα από την ανακοίνωσή της. Απλά μια που ακούγεσαι έτσι ενεργός πολίτης, θα ήθελα το σχολείο σας πάνω σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πρώτα, αν μου επιτρέπετε, για την κυρία Κωνσταντινίδη σαν πρώην δήμαρχος Καριάς. Mm-hmm. Η κυρία Κωνσταντινίδη ουδέποτε απήχε από την πολιτική σκηνή, θεωρώντας ότι έχει και δικαίωμα εκφοράς της άποψής της, και κατά το παρελθόν, από ό,τι γνωρίζω, και όλες αρθρογραφούσε. Mm-hmm. Επομένως, δεν νομίζω να της έχει στερηθεί το δικαίωμα να εκφράζει το λόγο της ελεύθερα, άσχετα με το γεγονός ότι κάποτε υπήρξε δήμαρχος. Να κλείσω λοιπόν εδώ, βάζοντας μια τελεία στο σχόλιο μου για την κυρία Κωνσταντινίδη, και απαντώντας σε αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Κουνιάκη, είμαστε πολίτες και προφανώς θα εκφέρουμε πολιτικό λόγο. Σε όλους εμάς που έχουμε αυτό το τελευταίο διάστημα επιλέξει συνειδητά να βγούμε στο προσκήνιο και να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει σχετικά με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τον τόπο που επιλέξαμε συνειδικά να μείνουμε, νομίζω ότι αυτό όλο είναι όλο μια πολιτική άποψη της ζωής μας. Δεν νομίζω να μας έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα, και αν μη τι άλλο, κύριε Κουνιάκη, δεν νομίζω ότι όποιος διεκδικεί τα δικαιώματά του έχει βλέψεις ώστε να πάρει τη θέση οποιοδήποτε σήμερα ασκεί εξουσία. Αλίμονο αν όποιος παλεύει για τα αυτονόητα, γιατί πιστεύετε με, για τα αυτονόητα παλεύουμε, mm-hmm. Κατηγορείται ότι έχει μελλοντικές βλέψεις. Μα και αυτό να συμβαίνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, θεμητό είναι. Είμαστε πολίτες, ενεργοί θέλω να πιστεύω, όπως πρέπει να είμαστε όλοι, διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, παλεύουμε για την καθημερινότητά μας, και αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Βέβαια, όποιος έχει βλέψεις, ούτως ώστε να αύριο στις επόμενες εκλογές να θέσει και υποψηφιότητα,
πάλι επιθυμητό. Είναι επιθυμητό. Βεβαιότατα, έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης να το κάνει αυτό. Απλά ξέρετε, υπάρχει και η κριτική ότι μερικές φορές εκ του ασφαλούς όταν είσαι απέναντι, και αυτό νομίζω ότι το βιώνει τώρα και η Δημοτική Αρχή σε πάρα πολλά, είναι εύκολη η κριτική, καθώς επισήμως δεν έχει εκφραστεί κάποια τέτοια βούληση, χωρίς να πρέπει και να είναι υποχρεωμένος ο καθένας. Γι' αυτό το λέω, διότι όταν μερικές φορές βάζει πολιτικά χαρακτηριστικά στην κριτική η Δημοτική Αρχή, ουσιαστικά αφήνει μία αιχμή ότι υποκινείται όλο αυτό για να μου ζωρίσει σε μένα την καθημερινότητα. Να μου κάνει αντιπολίτευση, για να το πω πάρα πολύ απλά. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση. Οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Ναι. Ένας ενεργός πολίτης έχει δικαίωμα να εκφράζει το λόγο του ελεύθερα, το ελεύθερα το τονίζω. Έχει δικαίωμα να παλεύει για τα δικαιώματά του και να τα διεκδικεί μέχρι τέλους. Μέχρι να καταφέρει αυτό που κάθε φορά για το οποίο μάχεται. Αυτό δεν μπορεί να στοχοποιείται σε καμιά περίπτωση, κύριε Κουνιάκη. Και αν είναι δυνατόν, και να φτάσουμε μέχρι σήμερα δηλαδή, στις μέρες μας, να στοχοποιούνται οι πολίτες απλά επειδή παλεύουν για τα αυτονόητα. Και θα το τονίσω αυτό, για τα αυτονόητα. Εμείς ποτέ δεν σταθήκαμε απέναντι σε καμιά δημοτική αρχή και μάλιστα να σας πω το εξής απλό. Αν θέλετε να το θέσω σε πραγματικές συνθήκες, μα ακόμα οι πολίτες της ορεινής Λευκάδας, 6 τον αριθμό κύριε Κουνιάκη, ήμασταν από τους πρώτους που σπεύσαμε να στελεχώσουμε την εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου, η οποία δεν σας κρύβω δεν λειτουργήσε ποτέ έως τώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί από τη μία να κατηγορούμαστε, ας πούμε, ότι έχουμε πολιτικοποιημένο... Και από την άλλη, και από την άλλη, ας πούμε, η πορεία που έχει ο καθένας μας μέχρι τώρα να μπαίνει στο σιρτάρι, και όταν κάθε φορά συμφέρει αυτό να ανοίγει και όταν δεν συμφέρει να διπλοσφραγίζεται, είμαστε ενεργοί πολίτες σε κάθε περίπτωση. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς που βγαίνουμε μπροστά και διεκδικούμε το ό,τι καλύτερο, το καλύτερο δυνατό για την κοινωνία μας και για την περιοχή μας, είμαστε αυτοί που σας προείπα πριν λίγο. Πέρασαμε να βοηθήσουμε το Δήμο, να στελεχώσουμε την ομάδα πολιτικής προστασίας, πήραμε την πιστοποίηση από την πολιτική προστασία, κάναμε τα μαθήματα στην πυροσβεστική και είμαστε στη διάθεση του Δήμου. Εμείς οι ίδιοι πολίτες είμαστε, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Εμείς οι ίδιοι. Εγώ σέβομαι το γεγονός ότι ως Έλληνες πολίτες διεκδικείται το αυτονόητο όσον αφορά βεβαίως το κλείσιμο, ακόμα και με τις ηλικιακές τάξεις στην καρδιά. Είδατε ότι υπάρχει και εκεί μια κινητοποίηση, καθώς δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε όλα να τα φορτώνουμε σε μια υποτιθέμενη κρίση, στο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί νομίζω ότι έτσι έχουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ευνουχιστεί τα χαρακτηριστικά μας τα κοινωνικά. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι υπάρχουν πολίτες, γιατί όλοι κάνουμε λόγο, κύριε Στραγαλινού, και το γενικεύω, για μια παθητική κοινωνία που δεν αντιδρά, κάποιοι συμπολίτες μας στην ορεινή Λευκάδα που βιώνουν τις δύσκολες συνθήκες εκεί της καθημερινότητας, καθώς εντάξει, δεν έχετε τα ίδια προνόμια με την πόλη, διεκδικούν το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο σέβονται την άποψη αυτή και μάλιστα παλεύουν στο να μην κλείσει το αστυνομικό τμήμα. Αλλά να που έρχεται τώρα το κράτος και λέει: εγώ πρέπει να συγχωνεύσω τμήματα. Καταλάβατε, και το κάνω σε όλη την Ελλάδα. Μα εμείς, σας είπα από την αρχή, είμαστε δίπλα σε όποιον έχει τους ίδιους στόχους και παλεύει πλάι μας. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ποτέ δεν κλείσαμε τα μάτια στις όποιες προσπάθειες έκανε ο Δήμος από πλευρά του. Αντιθέτως, ήμασταν, όπως σας είπα πριν, δίπλα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε άμεσα ενημέρωση από τον κύριο Βλάχο, όπως σας είπα. Σε κάθε περίπτωση, μιας και το θέσατε, στο όνομα λοιπόν της όποιας κρίσης, να πούμε για άλλη μια φορά ότι το αστυνομικό τμήμα της Καρδιάς στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο. Επομένως, δεν πληρώνει κάποιο ενίκιο, ενδεχομένως το λέω σαν επιχείρημα, υπέρ της κατάργησής του. Επομένως, δεν χρεώνεται κάτι επιπλέον. Στο κόστος του λειτουργικού, θέλετε να πείτε. Ακριβώς αυτό. Επομένως, ακόμα ένα επιχείρημα. Στο ψήφισμα εμείς που ανακοινώσαμε τις προηγούμενες ημέρες, κάνουμε λόγο και για δύο σημαντικές περιοχές, οι οποίες υπάγονται μέσα στην εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Καρδιάς, και αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Μιλάμε για τις εγκαταστάσεις της 4ης ΜΣΕΠ, της αεροπορικής βάσης,
πάνω ακριβώς στο μέγα όρος και μιλάμε για την σημαντικότητα για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πολιτικής αεροπορίας. Επομένως καταλαβαίνετε ότι πέραν από την κοινωνία, πέρα από τους πολίτες, την καθημερινότητά τους και όλα αυτά, υπάρχουν και θέματα λειτουργίας κάποιων υπηρεσιών κρατικών. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται ή όσο θέλουν να το παρουσιάσουν. Μάλιστα. Κλείνοντας, έχω ένα ερώτημα εδώ από τον ακροατή μας, τον Δήμο Σθένη. Μισό λεπτό και να σας το διαβάσω. Λέει, μήπως εσείς οι έξι που θα είστε, όπως λέτε, μπροστά, θα έπρεπε να καλέσετε τους κατοίκους και σε πιο δυναμικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Ο χαρακτηρισμός έξυπνη, φοβερό, τον πάρω. Έξι, εσείς έξι. Α, έξι. Καλούμε τον κόσμο σε κινητοποιήσεις υπέρ. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς το ερώτημα. Έχουμε καλέσει, καταρχάς να σας πω το εξής. Εμείς δεν λειτουργούμε υπογείως. Οτιδήποτε συμβαίνει, το ανακοινώνουμε στο διαδίκτυο. Εσείς νομίζω ότι μπορείτε να το βεβαιώσετε σε κάθε περίπτωση αυτό. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, εμείς, ό,τι και να αποφασίσουμε, ο κόσμος θα το μάθει, θα ενημερωθεί. Τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να πείσουμε, να έρθει μαζί μας ο τελευταίος δύσπιστος κάτοικος αυτού του πλανήτη. Ναι. Επομένως, εμείς καλούμε όλο τον κόσμο, όσος έχει τη διάθεση να μας ακολουθήσει και φυσικά όσος κόσμος έχει τους ίδιους στόχους, τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προβληματισμούς που έχουμε και εμείς. Δεν είμαστε τίποτα, ξέρετε, περίεργοι εμείς. Απλοί κάτοικοι είμαστε. Ζούμε σε αυτή την καθημερινότητα, τη δύσκολη, τη σκληρή, που ζει όλος ο κόσμος. Απλά, όπως σας είπα πριν, έχουμε καταντήσει να είμαστε γραφικοί ενδεχομένως και δακτυλοδεικτούμενοι ενδεχομένως, γιατί, όπως είπατε, κύριε Κουνιάκη, προηγουμένως, δεν ξέρω αν η κοινωνία είναι σε θέση στο σύνολό της να αντιδράσει ή μη σε όλα αυτά που μας κατακλείζουν καθημερινά. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ κλείνοντας να κάνω ένα ερώτημα. Κλείνουν λοιπόν τα σχολεία, να μην αντιδράσουμε. Κλείνουν τα αστυνομικά τμήματα, τα ταχυδρομεία. Κλείνουν τα νοσοκομεία. Τα μοσχάρια αλωνίζουν. Τα σκουπίδια παραλίγο να μπουν πάνω από το κεφάλι μας. Να μην αντιδράσουμε. Αυτό λέει και ο Κροατής. Να σιωπήσουμε. Το ερώτημα λέει είναι απλό. Αφού δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, μήπως πρέπει να ενταθεί αντίδραση. Αυτό λέει. Εμείς είμαστε λοιπόν εδώ. Όποιος έχει τις ίδιες ανησυχίες με εμάς, τους ίδιους προβληματισμούς και έχει τη διάθεση να αγωνιστεί, μπορούμε να αγκαλιάσουμε τον οποιονδήποτε και αντί για 6 να γίνουμε 60, 600 και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό θα ήταν ευχής έργο να γίνει. Αν αποτελέσουμε λοιπόν έναυσμα, ούτως ώστε η κοινωνία να αφυπνιστεί, θα ήταν το καλύτερο για την ίδια την κοινωνία. Μάλιστα. Δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο πέρα από το αυτονόητα. Και να το πω και να το ξαναπώ και να το τονίσω. Δεν έχουμε κάποιες βλέψεις διαφορετικές. Τα αιτήματα αυτά είναι αιτήματα που έχουν όλοι οι κάτοικοι και δεν αποτελούν αιτήματα μιας μεμονωμένης ομάδας. Παλεύετε για όλους ουσιαστικά. Αυτό που λέτε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον. Στις φωνές αμφισβήτησης προφανώς και αυτό που πολλές φορές επικαλούνται περί πολιτικής εκμετάλλευσης. Κύριε Σταγανιλού, θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε. Έχω την εντύπωση ότι θα είστε και εσείς, θα δώσετε το παρόν στη συζήτηση για το ΒΟΙΔΙ που θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι τη Δευτέρα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξέρω, στο κάλεσμά σας για Δευτέρα δεν κάνετε λόγο. Μιλάτε για το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα το δελτίο τύπου με την ημερήσια διάταξη, αυτό το λέω. Δεν γνωρίζω πότε είναι. Ωραία. Δεν έχει ενημέρωση, αλλά όποτε και αν είναι, φυσικά θα είμαστε εκεί. Ωραία. Γιατί θέλουμε λύση, κύριε Κουνιάκη. Θέλουμε να δοθεί μία λύση και θα παλέψουμε με κάθε πολύ τρόπο, ούτω ώστε αυτό να επιτευχθεί. Πολύ ωραία. Κυρία Σταγανιλού, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική τοποθέτηση για να κατανοήσουμε τις αγωνίες και τα προβλήματα των κατοίκων της Ορεινής Λευκάδας. Εμείς είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν,